σε ολιγόλεπτο συμβολικό αποκλεισμό της νέας μοναστηρίου στο ύψος των δηληστηρίων των ΕΛΠΕ προχώρησαν οι εργαζόμενοι στα ελληνικά πετρέλαια διαμαρτυρόμενοι για την επιχειρούμενη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ομίλου. Σε συνέχεια της ανάλογης κινητοποίησης που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα κάτω στις εγκαταστάσεις μας στον ΒΕΑ στον Ασπρόπυργο, έτσι σήμερα μαζευτήκαμε εδώ με τετράωρη στάση εργασίας μας για να δείξουμε σε αυτούς που θέλουν να ξεπουλήσουν τα ΕΛΠΕ ότι είμαστε εδώ και αντιστεκόμαστε. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν δυναμικά στην πρόθεση του ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στη διαδικασία πώλησης των μετοχών, όπως προβλέπουν οι σχετικές συμφωνίες με τους δανειστές. Κάσματα και εξόριξη ανήκουν στο λαό και όχι στον κάθε πόνιρο. Με πανό και συνθήματα, μια ομάδα 150 περίπου εργαζομένων απέκλεισαν για ένα δεκάλεπτο και τα δύο ρεύματα της νέας μοναστηρίου, κυρίως για να ενημερώσουν τους διερχόμενους οδηγούς και κατ' επέκταση την κοινή γνώμη για το ξεπούλημα του ομίλου, όπως υποστήριξαν. Εννοείται ότι θα κλιμακώσουμε τον αγώνα και θα δει και η κυβέρνηση και όλοι αυτοί που επιβουλεύονται τα ελληνικά πετρέλαια και, όπως είπα, τον εθνικό μας πλούτο, θα δουν πραγματικά ποιοι είμαστε οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ. Και μαζί με εμάς θα δουν απέναντί τους και όλη την κοινωνία. Τα ελληνικά πετρέλαια είναι ένας όμιλος ο οποίος είναι στρατηγικής σημασίας για το κράτος. Είναι ίσως η μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι χρηματοδότης του κράτους και όχι μόνο των εργαζόμενων, αλλά και για όλη την επικράτεια, για όλη την Ελλάδα. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η πώλησή της θα βοηθήσει το ελληνικό κράτος, ενώ αντιθέτως θα βοηθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Νωρίτερα, οι εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στα γραφεία της διοίκησης με τη συμπαράσταση κι άλλων εργαζομένων από κλαδικά σωματεία. Οι εκπρόσωποί τους διαβεβαίωσαν ότι θα σταθούν αρρωγοί και συμπαραστάτες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα των εργαζομένων στα ελληνικά πετρέλαια. Συναδέλφοι.